αντιμετώπισα. Θεωρώ, γιατί λέω κάτι τόσο μακάβριο, θεωρώ ότι μας δίνει δύο δώρα ο Θεός. Και το ένα, και γενικά τη ζωή, πρέπει να πείσουμε με πάρα πολύ χιούμορ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε το πνεύμα μας και με πάρα πολύ γνώση, που είναι και της αλήθειας, αλλά και της διαδρομής μας. Χαίρομαι πολύ που μας έκανε την παράσταση. Πέρασε πολύ ωραία με τους συναδέλφους μου. Είναι η πολλωστή φορά που έρχομαι στην Πάτρα, ο σύζυγος κατάγεται από εδώ. Έρχομαι και γιατί παίζω στα έργα και γιατί δηλαδή τους συγγενείς μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το έργο, παρόλο που μιλήσαμε για κωμωδία και για ψυχαγωγία, ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα, τα οποία εγώ τουλάχιστον το ανακάλυψα όχι μόνο στην ανάγνωση αλλά και ερμηνεύοντας το ρόλο. Έχει πολλά σκοτεινά σημεία που τα έχουμε όλοι μέσα μας, αλλά σε αυτό το έργο φωτίζονται, αυτά τα δεύτερα βίντεο που ονομάζω, δίνουν δουλειά στο θεατή για το σπίτι, να σκεφτεί λίγο βαθύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τη ζωή, γιατί το είπα λίγο μπερδεμένα αυτό το προηγούμενο. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλο κέρδος για το θεατή να περάσει αυτές τις 2,5 ώρες γελώντας, κάνοντας χαβαλέ, γιατί είναι και διαδραστική η παράσταση, έχουμε και λίγο interactive. Και να πάρει δουλειά για το σπίτι. Και η δουλειά για το σπίτι είναι, ναι, φροντίζω να περνάω ωραία για τον υπόλοιπο καιρό που μου μένει, αλλά πρέπει να δουλέψω με κάποια άλλα πράγματα στη σχέση με τους ανθρώπους, σε σχέση με μεγάλα νοήματα, που θεωρώ ότι τα έχει το έργο.